τραγουδιστές του X-Factor σε όλο τον κόσμο έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια δίσκους. Γεγονός που αποδεικνύει ότι το show είναι μια αστήρευτη πηγή νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι ξεκινούν την καριέρα τους με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Προβολή και αναγνωρισιμότητα σε όλο τον κόσμο, τεχνική υποστήριξη και management από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και φαν που τους ακολουθούν από την πρώτη στιγμή. Μοναδικός σκοπός των χιλιάδων τραγουδιστών που δηλώνουν συμμετοχή είναι φυσικά να κερδίσουν το διαγωνισμό και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα γι' αυτό. Από την άλλη, υπάρχει και μία κατηγορία υποψηφίων που δηλώνει συμμετοχή απλά για την εμπειρία. Θέλουν να βρεθούν στο πλατό ενός μεγάλου σόου, να τραγουδήσουν μπροστά σε κοινό, να βγάλουν φωτογραφίες με την κριτική επιτροπή και να πάνε σπίτι τους. Κάπως έτσι δήλωσαν συμμετοχή στο αγγλικό X Factor 4 αδερφές από τις Φιλιππίνες, οι οποίες έφτασαν στην Αγγλία για τουριστικούς λόγους και δείτε τι έγινε. Οι Fourth Power από την πρώτη τους εμφάνιση κέρδισαν κοινό, κριτές, μιμιέ και social media. Έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς του σόου και μάλλον δεν προβλέπεται να γυρίσουν σπίτι τους τόσο σύντομα όσο υπολόγιζαν. Καλή φωνή, σωστό ντύσιμο, προσεγμένα μαλλιά και μακιγιάζ μπορούν να κάνουν θράψη πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό ένα φρεσκάρισμα πριν να αντιμετωπίσουν τους κριτές είναι must για όλα τα κορίτσια που παίρνουν μέρος στο X Factor. Φρεσκόμαστε στα καμαρίνια του X Factor, γιατί το X Factor δεν είναι μόνο φωνή, είναι φυσικά και εμφάνιση. Όλες ετοιμάζονται, βάφονται, χτενίζονται, γίνονται πολύ όμορφες και μπήκαμε να δούμε τι γίνεται την ώρα της προετοιμασίας. Για πάμε να δούμε. Εσύ τι θα τραγουδήσεις σήμερα? Θα τραγουδήσω το Titanium από Sia και David Guetta. Α, πολύ ωραία. Ελληνικό κομμάτι έχουμε έτσι προετοιμασμένο. Όλο και κάτι έχουμε. Δεν λέμε μόνο ξένα. Αν μας ρωτήσουν να θα είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Και μετά το μακιγιάζ περνάμε στο χώρο του κομμωτηρίου. Γεια σας, κορίτσια! Όπως βλέπω, ετοιμαζόμαστε. Ναι, εδώ φτιάχνουμε τα κορίτσια να βγουνε κούκλες. Άγχος έχεις που θα βγεις στη σκηνή σε λίγο? Έχω. Έχεις λίγο. Ναι. Ωραία, είστε προετοιμασμένοι καλά όμως? Είμαι. Έχεις κάνει πολλές πρόβες? Πολλές πρόβες. Κατερίνα, καλή επιτυχία. Ανέβα έτσι με ενέργεια θετική στη σκηνή για να καταπλήξεις τους κριτές αλλά και το κοινό, γιατί έχουμε και κοινό στις οντισιόν φέτος στο X Factor. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας.